4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ήταν το μέγεθος του σεισμού στην Κρήτη, με επίκεντρο 40 χιλιόμετρα δυτικά του Ηρακλείου. Ο σεισμός μειώθηκε στις 3 και 21 πρώτα λεπτά το μεσημέρι και έγινε ιδιαίτερη αισθητός στο νομό Ηρακλείου. Αρκετοί κάτοικοι βγήκαν έξω από τα σπίτια τους από την αναστάτωση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές, ενώ οι σεισμολόγοι τονίζουν πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 και 21 πρώτα λεπτά σήμερα το μεσημέρι στην Κρήτη, με επίκεντρο την περιοχή 36 χιλιόμετρα δυτικά από το Ηράκλειο και 25 χιλιόμετρα ανατολικά από το Ρέθυμνο. Σύμφωνα με το σεισμολογικό δίκτυο του Εργαστηρίου Γεωφυσικής και Σεισμολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, το εστιακό βάθος ήταν 70 χιλιόμετρα. Το σεισμολογικό δίκτυο του Εργαστηρίου Γεωφυσικής και Σεισμολογίας του ΤΕΙ Κρήτης κατέγραψε σήμερα στις 3.21 σεισμική δόνηση που προερχόταν από την περιοχή κοντά στις βόρειες ακτές της Κρήτης και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Περάματος. Το μέγεθος σεισμικής δόνησης ήταν της τάξης των 4,7 στην τοπικό μέγεθος στην κλίμακα Ρίχτερ και χαρακτηρίζεται ως ενδιαμέσου βάθος, μια και το βάθος που εκτιμήθηκε ήταν της τάξης των 70 χιλιόμετρων. Όπως είναι γνωστό και επιστημονικά τεκμηριωμένο, οι συγκεκριμένοι σεισμοί σε αυτό το βάθος δεν έχουν ισχυρή μετασεισμική ακολουθία. Αυτό παρατηρήθηκε και για το συγκεκριμένο σεισμό. Δεν νομίζουμε ότι με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή λίγο μετά από τη σεισμική δόνηση, είναι κάτι το οποίο θα μας δημιουργούσε μια ευρύτερη ανησυχία. Νομίζουμε ότι είναι ένα γεγονός το οποίο εστιάζεται και βρίσκεται στην αναμενόμενη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή στο μέτωπο του ελληνικού τόξου. Ο σεισμός ήταν μικρής διάρκειας, ωστόσο έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή. Μάλιστα, αρκετοί κάτοικοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Οι σεισμολόγοι επισημαίνουν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Τουλάχιστον τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή κινούνται στα φυσιολογικά επίπεδα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το σεισμολογικό δίκτυο πρώτα λειτουργήσε με το αυτόματο δίκτυο, το οποίο έστειλε και όλα τα δεδομένα στο Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Δίκτυο, τα οποία τα δεδομένα αυτά ενσωματώθηκαν με τα υπόλοιπα των ευρωπαϊκών κρατών και δημιούργησαν μια καλύτερη λύση. Και επίσης τα δεδομένα αυτά, με μια πρόσφατη συνεργασία που έχουμε, μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και στο Εργαστήριο Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το οποίο ανταλλάσσουμε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, και επίσης με το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όπου μεταφέρονται τα δεδομένα και επεξεργάζονται και εκεί σε πραγματικό χρόνο. Έτσι λοιπόν έχει δημιουργηθεί με κέντρο την Κρήτη ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργαζόμενων εργαστηριών για να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα στο μέτωπο του ελληνικού τόξου, που όπως σας είπα κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή.